Το Ευαγγέλιο είναι τόσο σημαντικό. Οι εμπειρίες που ζούμε μέσα από το Λόγο του Θεού μας αποδεικνύουν καθημερινά ότι ο Θεός Κώστας έχει μία βιοτεχνία όπου κατασκευάζει στρώματα και κρεβάτια και κάποια άλλα έπιπλα. Και εγώ βρίσκομαι πολλές μέρες χρόνο μέσα στο κατάστημα της Λιανικής και βοηθάω στις πωλήσεις της Λιανικής. Το να έχει κάποιος μία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα εδώ και αρκετά χρόνια. Τα έξοδα τρέχουν συνεχώς, οι φόροι συνεχώς αυξάνονται, χωρίς να αυξάνονται τα έσοδα. Παλεύουμε για να κρατήσουμε την επιχείρηση, η οποία λειτουργεί εδώ και 60 χρόνια. Και τις δυσκολίες νιώθουμε το Θεό όχι απλά δίπλα μας, αλλά πριν από μας να φροντίζει για εμάς. Και ακούω κάποια μηνύματα και έχω απορροφηθεί σε όλες αυτές τις σκέψεις. Ακούγοντας το μήνυμα, ακούω κάτι απίστευτα πράγματα, τα οποία μου δίνουν διάφορα μηνύματα που έχουν να κάνουν με το «Ο Κύριος προπορεύεται τον πάντον, μη με ρημνάτε για το σήμερα, θα με ρημνήσει ο Θεός για αυτό». Οπότε, σε συνδυασμό με τις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού, ξέρω ότι ο Κύριος, μπορεί να μην υπάρχει αύριο αυτή η επιχείρηση που υπάρχει σήμερα, αλλά θα υπάρχει από το Θεό κάτι άλλο και θα μας βοηθήσει να επιβιώσουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Είναι η ξεκούραση και είναι η μόνη ελπίδα για μένα.